Πολωνία, μπλε σορτσάκι, μαύρα γάντια, μαύρα σε επικαλαμίδες. Ενάντια στον Δημήτρη Νικολόπουλο με το μαύρο σορτσάκι και κόκκινο εξοπλισμό. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Co-main event του Combat Strike 6. Μείον 72 κιλά και φύγαμε. Νικολόπουλος ξεκινάει πρώτος με τις κλωτσιές του. Κλωτσιές πολλές από τον Νικολόπουλο. Ο Μπεράτζε. Πάρα πολύ. Ο Μπεράτζε προσπαθεί νομίζω να κλείσει την απόσταση και να μπει μέσα. Να παίρνει με ένα συνδυασμό. Κλίντς και σπάνε την κλίντς τώρα. Ένα δεξί overhand το οποίο αστοχεί από τον Μπεράντζε. Μπεράντζε βέβαια έχει εμπιστοσύνη στη δύναμή του, φαίνεται σαν να προσπαθεί να μπει κοντά και να ανταλλάξει, αλλά ο Νικολόπουλος τον τιμωρεί. Ένα single leg. Μπεράντζε παρασύρθηκε, δεν παίζει στο Case Survivor, παίζει στο Combat Strike. Πήγε για ένα single leg. Front kick και ο Μπεράντζε ανταποδίδει. Ωραίο. Νικολόπουλος χαμογελάει. Ο Μπεράντζε το προκαλεί. Κλίντς ξανά. Μια προσπάθεια για υπτάμενο γόνο από τον Νικολόπουλο. Νικολόπουλος φαίνεται να το απολαμβάνει. Πρέπει να προσέχει όμως. Η καλαμίδα. Μικρή διακοπή. Front kick από τον Νικολόπουλο. Ένα δύο και τώρα ο Μπεράντζε βρήκε λίγο το σημά του. Ωραίο γόνατο τον Νικολόπουλο. Και low kicks. Και τώρα έρχεται πίσω ο Μπεράντζε με το δικό του συνδυασμό. Ωραία high kick από τον Μπεράντζε. Νικολόπουλος όλο χαμογελάει. Το απολαμβάνει πραγματικά όλο αυτό. Μια άμυνα. Μια άμυνα, μια πυγμαχή άμυνα του Μπεράντζε τον οδήγησε κατευθείαν πάνω στο γόνατο του Νικολόπουλου. Και άλλο γόνατο από τον Νικολόπουλο. Πραγματική μάχη με μανία και από τους δύο. 10 δευτερόλεπτα. Πω. Δυνατά χτυπάμε τον Μπεράντζε και κλείνουμε τον πρώτο γύρο. Wow! Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δεύτερος γύρος. Λούκα Μπεράντζε με τον μπλε σορτσάκι. Δημήτρης Νικολόπουλος με το μαύρο. Πολύ ωραίες ανταλλαγές και από τους δύο. Νικολόπουλος ψάχνει αυτό το γόνατο. Ψάχνει το γόνατο. Είτε είναι υπτάμενο, είτε είναι από την κλίντς. Αυτό ήταν αγώνας. Αυτό ήταν αγώνας. Και ήτανε κέριο χτύπημα. Ήτανε κέριο χτύπημα. Δεν ξέρω αν ο Μπεράντζε φάνηκε από το 10 αυτό το χτύπημα καθαρά. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί. Ίσου και όχι. Mid-kick, συγγνώμη. Mid-kick ξανά από τον Νικολόπουλο. Δεύτερη back fist από τον Νικολόπουλο. Δεύτερη back fist και τώρα ίσως, ναι.
Τώρα είναι μείον ένας πόντος για τον Νικολόπουλο και το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Καθώς μπορεί να κοιτάμε ένα γύρο 9-9. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στον επόμενο. Είναι το δεύτερο backfist. Είναι το δεύτερο backfist από τον Νικολόπουλο. Που σημαίνει ότι τώρα, αν ο Νικολόπουλος κερδίσει το γύρο. Και ο Μπεράτζε βρίσκεται τα χτυπήματά του. Έφυγε η Μασέλα από τον Μπουράτζε. Μπεράτζε. Κάτω παιχνίδι σου, ρε! Κάτσε και πάει στο παιχνίδι του! Αυτή η ποινή που δέχτηκε ο Νικολόπουλος θα αλλάξει δραστικά αυτό το γύρο. Break και συνεχίζουμε. Γόνατο από τον Νικολόπουλο. Ο Μπεράντζε έχει ματώσει από τη μύτη. Νικολόπουλο συνεχίζει και χαμογελάει, το οποίο είναι πλέον οφθαλμοφανές και από την κερκίδα. Σύσταση εψηλά το κεφάλι. Κλίντς, σπάει ο διαιτητής στην κλίντς. Πολύ σκληρός αγώνας. Πάρα πολύ σκληρός αγώνας. Δέκα δευτερόλεπτα. Δέκα δευτερόλεπτα και τέλος του δεύτερου γύρου. Νικολόπουλος είναι ήδη έτοιμος. Ο Λούκα Μπεράντζε με μια μικρή καθυστέρηση. Ένας αναγκαλισμός, ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσουμε για μετά. High kick από τον Νικολόπουλο. Ο Μπεράντζε αστοχή με ένα ωραίο body shot. Και οι δύο έχουν μπει. Και οι δύο έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά. Αυτή η ποινή του Νικολόπουλου στο δεύτερο γύρο σκύβει συνέχεια, ναι, ναι. Σωστός ο διαιτητής, του κάνει σύσταση. Να το γόνατο. Στη γωνία. Σύσταση από τον διαιτητή. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο Νικολόπουλος. Μην του αφαιρεθεί δεύτερος πόντος. Front kick κοιτάμενη. Μπεράτζε προχωράει μπροστά. Δεύτερη γυριστή. Κουρασμένοι και οι δύο αθλητές, πάρα πολύ κουρασμένοι με τα τέτοια δράση. Μπεράτζε βρίσκει πάρα πολύ καλό το στόχο του με τα χτυπήματα και ο Νικολόπουλος. Νικολόπουλος φαίνεται σαν να βρίσκεται σε αυτόματο πιλότο. Κουρασμένοι και οι δύο. Πάρα πολύ κουρασμένοι. Και τώρα ο Νικολόπουλος πέφτει. Δεν είναι όμως μέτρημα. Έχει
απίστευτη, απίστευτη κατάρτιση ψυχής και από τους δύο. Ωραίες άμυνες από τον Μπεράντζε και βρίσκει στόχο. Ωραίο γόνατο, αλλά νομίζω τον μπλόκαρε ο Μπεράντζε. Βαθιές ανάσκα τους δύο, 10 δευτερόλεπτα. Και τέλος του αγώνα. Απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή με ομόφωνη απόφαση. Κόκκινη γωνία.